Πάμε λίγο στα καιρικά φαινόμενα τα οποία μας προβληματίζουν και μάλιστα είχαμε μία κατολίσθηση, σωστά, Εύη, στο Σελάκανο. Ακριβώς, και υπάρχει και προσπάθεια να καθαριστεί ο δρόμος. Χαρακτηριστική φωτογραφία, ναι, που μας έστειλε ο κύριος Παπαδάκης από την περιοχή. Και αυτά είναι η αρνητική πλευρά, η άλλη πλευρά της κακοκαιρίας. Γιατί καλό το χιόνι να περάσουμε ωραία, να νιώσουμε χειμώνα κτλ. Αλλά υπάρχουν και προβλήματα που δημιουργούνται πολύ σοβαρά. Πάμε στον κύριο Νεκτάριο Παπαδάκη, τον Αντιδήμαρχο και Υπεύθυνο Πολιτικής Προστασίας στο Δήμο Ιεράπετρας. Αντιδήμαρχε, τι κάνετε, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλά είμαστε εσείς? Είμαστε καλά. Προσπαθούμε γενικά με τα προβλήματα τα οποία καταγράφονται. Για πείτε μας λίγο, πόσο διαχειρίσιμη είναι η κατάσταση εκεί στο Σελάκανο και ποια εξέλιξη, πού βρισκόμαστε? Πραγματικά στην περιοχή του Σελάκανου, τοπική κοινότητα Χριστού, πέσει πάρα πολύ χιόνι. Μιλάμε για από μισό μέτρο σε 70 χιόνι. Είχαμε χθες μια κατολίσθηση, δεν μπορούμε να πούμε τα μεγάλη, μια μικρή κατολίσθηση, πέσανε κάτι πέντε στον κεντρικό δρόμο που οδηγεί από το χωριό Χριστό προς Σελάκανο. Αλλά κρίναμε ότι δεν θα ήταν σωστό να ανοίξουμε το δρόμο και να βγάλουμε τις πέτρες. Οπότε επιχειρήσαμε και ανοίξαμε ένα δρόμο απέναντι ακριβώς, το οποίο ξεκινάει από το χωριό Μάρες και καταλήγει πάλι στο Σελάκανο. Είχε πάρα πολύ χιόνι. Κάναμε χιονισμό σήμερα από τις Μάλες μέχρι... Περνάει οι Μάλες κάτω, να έχει βγει στο Σελάκανο και φτάσαμε, καταφέραμε να φτάσουμε μέχρι το χιονισμό του Σελακάνου. Το πρωί θα συνεχίσουμε στους χιονισμούς, να κρατήσουμε τον εκείνο το δρόμο που είναι η κατάσταση. Οπότε αν υπάρχει ανάγκη κάποιος να ανέβει είτε να κατέβει από το Σελάκανο, να μπορεί να περάσει και να υπάρχει πολύ πρόσβαση. Τώρα στο κεντρικό δρόμο που έχουν πέσει οι πέτρες, κρίναμε ότι πρέπει να αφήσουμε μερικές μέρες να περάσουν τα φαινόμενα αυτά, γιατί έχει πέσει πάρα πολύ χιόνι, πάρα πολύ νερό, μήπως πέσουν κι άλλες, και πρέπει στην πορεία να το αφήνουμε πότε θα ανοίξουμε το κεντρικό. Μάλιστα. Λοιπόν, Αντιδήμαρχε, να σας ευχαριστήσω πολύ για την ενημέρωση. Σας ευχαριστώ θερμά.